Πάμε στην Ευελπίδων. Εκεί βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για το βιασμό της 12χρονης. Ο αγαπητός Ταγκαλής, ο συνάδελφος, βρίσκεται εκεί και παράλληλα έχω σε σύνδεση και ευχαριστώ πολύ και την καλησπέρα μου τόσο στον κύριο Απόστολο Λίτρα, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης, όσο και στον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον πρόεδρο των υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Λοιπόν, μου δίνετε δυνατότητα να ξεκινήσω από το ρεπορτάζ και ερχόμαστε. Έλα, αγαπητέ. Καλό μεσημέρι, Μάριον. Ενώπιον της 33ης ανακρίτριας βρίσκονται από το πρωί τρεις άνδρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες στην υπόθεση της 12χρονης. Να πούμε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα, προθεσμία τη Δευτέρα για να απολογηθούν σήμερα και οι οποίοι, και αυτή την ώρα μάλλον, βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία του 33χρονου, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι υπήρξαν τρία ραντεβού. Έγιναν δύο συναντήσεις, ωστόσο δεν προχώρησε σε κάποια σεξουαλική πράξη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι άλλοι δύο, ο 34χρονος και ο 36χρονος, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Να πούμε ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της απολογίας και των τριών συλληφθέντων, θα συσκεφτεί η ανακρίτρια με τον εισαγγελέα για να δούμε αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Μάλιστα. Άρα και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες, έτσι, ότι ασέλγησαν, κακοποίησαν σεξουαλικά το παιδί. Και κάποιοι, οι δύο από αυτούς, επικαλούνται και προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γνωρίζουμε για έναν για τον 33χρονο, ο οποίος κιόλας έχει εξεταστεί από γιατρό και υπάρχει διανοητικό πρόβλημα. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Ωστόσο, στο τέλος της απολογίας και των τριών, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να σας πω. Αγαπητέ, παραμένεις εκεί και μας δίνεις οποιοδήποτε νέο στοιχείο.